Καλώ ορίσατε σε ακόμα πιο στάλι μα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ΑΠΟΕΛ Και έτσι, λίγα λόγια δικοί μου προβληματισμοί. Που πιστεύω ότι οι αρκετοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ έχουν του ίδιου προβληματισμού. Ε, Παράλληλη συζήτηση, συζήτηση. Ένα δύο λεπτά το βίντεο. Μαξ, δείτε το. κάνουμε ένα like, dislike, subscribe. Ξεδιμάστε ό,τι θέλετε. Ε, το λοιπόν. Κλειβιτάλι. Κεφάλαιο μεγάλο, τεράστιο. Κλειβιτάλι, ένα ποσφαιριστή. Ε, που μπορεί να πάρα πολλά πράγματα. Ε, έχει κλάση, έχει επίπεδο. Ένα έχει σύν τον κόλ. Συν τον κόλ το ευλογημένο δεν το έχει το εύκολο Μπορεί να κάνει κατεβάσματα τη μπάλα επίπεδου πολλά ψηλού επίπεδου. Ε, διά πάρα πολλά εντό του αγωνιστικού χώρου. Κάνει τα όλα μόνο του. Πιστεύω ότι τον κλειβιτάλια μπορεί να το τα σε ένα σύστημα όπου θα κατεβάζει την μπάλα και θα έχει κάποιον άλλο επιθετικό μαζί του, παρτενέρ, να του σπάζει την μπάλα και σε συνεργάζονται μέλη. Όταν έχει έτσι asset, έτσι τεράστιο όπλο στη ομάδα σου, πρέπει να βρει τον τρόπο να τον εκμεταλλευτεί πιο ορθά. Ε, σίγουρα δύσκολο να παίξει με δύο επιθετικού στο σημερινό ποδόσφαιρο. Ε, Όμω μπορεί να γίνουν κάποιε ενέργειε, Κατά διαστήματα στο παιχνίδι να συμβαίνει κάτι έτσι. Κλειμιτάλια θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε όποια ομάδα να πάει ειδικά και, και στον άρη μπορεί να πάει και στην πάφον και να, να αποδείξει τι πραγματικά αξίζει. Πλά θέλει παρτενέρ δίπλα του και στα φτερά εννοείται ε, να το συμπληρώνει και να του χώνεται σαν δυναμίες του. Ε, το άλλο το, το μικρό κεφάλαιο είναι ο Φετ Φαντζίδης. Ο ένα προσφεριστή όπου είστε στο ΑΠΟΕΛ για να κάνει διαφορά, για να φέρει το ένα γκολ, την μισή το μισό γκολ στην Ευρώπη, για να βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ στου στόχου του. Ο Φετ Φαντζίδης δεν ήταν στι σκαλές του τη στιγμή που δεν χρειάστηκε το Αποέλ, ε, στο Βέλγιο. Βαντζίδη δηλώνει έναν πόνο, πλασάρι που στην Ευρώπη είναι έτσι γκολ και έτσι φάσει, έτσι ευκαιρίε για γκολ δεν θα σου παρουσιαστούν αρκετέ. Έχει μια δυο ο ευκαιρίε τέλειωστε, γι' αυτό σε έφερε η ομάδα τα Όσο και για άλλε μεγραφέ του τα πουέλ, συνιστώ υπομονή. Κάποια δείγματα είναι ανησυχητικά, ε, όμω ακόμα στην αρχή, λίγα παιχνίδια ε, να πάρει η ομάδα. Ε, η ψυχολογία της ομάδας δεν είναι στα καλύτερα. Όμως, εάν η ομάδα του Αποέλ έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα, μέχρι τον Δεκέμβρη, να πούμε, και στην περίπτωση όπου χαθεί και το πρωτάθλημα και η Ευρώπη, πρέπει να αρχίσει ο συναγερμό, το καμπανάκι και να αλλάξει το πλάνο της σεζόν που το Δεκέμβρη γιατί αν χαθούν οι κύριοι στόχοι του πραθλήματος τη Ευρώπης και του κυπέλου το αποτέλεσμα καλό θα ήταν να αποδεσμεύσει όσο πιο πολλά συμβόλαια μπορεί για να γλιτώσει κάποια λεφτά και να ξεκινήσει μια, ένας Ξανά για το καλοκαίρι, για να πάει με πιο μικρό μπάργκο και να χτυπήσει, αν μπορεί να χτυπήσει, ε, την Ευρώπη του χρόνου. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει περισσότερο ρεαλισμό ε, σε όλες τις ομάδες της Κύπρου. Ε, εγώ είπα σε ένα άλλο βίντεο ότι θεωρώ ότι θα είναι φαβορή τίτλο. Ε, πριν ένα μήνα σχεδόν. Δεν αλλάζει. Ε, στο 100% η πρόβλεψή μου. Ε, θεωρώ ότι ίσω το βγω ή το λάθο ε, πάλι πρέπει να υπάρχει ρεαλισμό και να ξέρει πώ μπορεί να φτάσει. Εννοείται ότι θα Δαμπόλη μια μεγάλη ομάδα, ε, πιο επιτυχημένη, Ευρώπη, προαθλήματα, γήπεδα, τα πάντα. Όμω, καλό θα είναι να υπάρχει ρεαλισμό για να σωθεί. Ε, και να ξεκινήσει η αναγέννηση του σωματίου προς, την θετική, προς το θετικό πρόσημο, αν προτιμάτε. να το πω αλλιώ. Ε, κάτι που πράγμα οι ομάδες. δεν είσαι ο Άρης. Τι πάφος πράγμα ε, των απολογισμών τη. Απλά η διαφορά τη πάφου και του Άρη είναι ότι δεν έχουν τον κόσμο του Αποέλ ή της Ομόνιας και οι είναι πιο λίγοι. Ε, και η αποδοχή αν μιλούμε για αποέλ ομόνια choice ανόρθωση, η αποδοχή του κόσμου ότι η ομάδα πλέον δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί όπω πρωταγωνιστεί στο παρελθόν, ίσω να είναι κάτι που είναι δύσκολο να χωνέψει ε, ο φιλάθλο του αποέλ τη ομόνια τη ανόρθωση. Κυρίω το αποέλ των τελευταίων 20 χρόνων, που είναι οι πιο χρήσιμε σελίδε τη ιστορία του, ε, πρέπει να γίνει έτσι, ε, ένα reality, reality check. Γιατί το... το, που βρίσκεται από την δομή στιγμή είναι σε πολλά δύσκολη κατάσταση και μπορεί να βρεθεί σε ακόμα χειρότερη. Οπότε οι κινήσεις πρέπει αυστηρά, σωστά τζάμεσα Προτού μεγαλώνει το κακό. Ε, πέτε μου τη γνώμη σα, κάποιε ιδέε, ίσω θέλετε στα comments πώ μπορούν να αποφευχθούν τα προβλήματα. Και like, dislike, αγώνε σε